Μπράβο, προχωράμε με υπομονή. Θα έχουμε ευχάριστα κάποια στιγμή. Πού θα πάει, θα περάσει. Ένας χρόνος. Δύο. Δέκα. Κατώ. Θα δούμε τώρα. Ο Πρωθυπουργός άλλωστε το είπε, παιδιά, να μην ανησυχούμε, ότι θα ανοίξουμε σιγά-σιγά. Πρώτα θα ανοίξουν τα σχολεία για να τα κλείσουν και μετά πάλι πρώτα. Τα σχολεία, το μεταξύ τα παιδιά, τι έτη και αυτά, Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε Σεπτέμβρη, φεύγαμε Ιούνιο. Αυτά πήγαινε, έλα, πήγαινε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε διάγγελμα, αλλά είχε τηλεκπαίδευση. Ορίστε. Βγήκε, μπήκε, βγήκε, μπήκε. Online στην τάξη. Μπράβο του. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν θα αλλάζει. Μίλησε με τα πιτσιρίκια, τους είπε πώς περνάει ο ίδιος τη μέρα του. Πάρα πολύ τους ένοιαζε, δεν είχαν άλλο καημό τα παιδιά. Ευτυχώς μπήκε σε αυτή την τάξη, γιατί δεν μπήκε στην άλλη την τάξη να πέσει πάνω στον κολλητό μου που χόρευε δίχως αύριο. Για δες. Υπέροχο. Όπα, τα σπάει ο πατέρας, δεν το λυπάτε. Παιδιά και ο γονιός, μην νομίζετε, έχει τρελαθεί. Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, SMS δίχως αύριο, βάλετε και από παντού. Πάλι καλά, παιδιά, που σήμερα είναι Black Friday. Είναι Black Friday. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε στα μαγαζιά, παιδιά. Άντε να ούτε κατά διάνοια τίποτα. Ποια μαύρη Παρασκευή. Εδώ μιλάμε, ζούμε τη μαύρη τη χρονιά όλες οι μέρες. Είναι το ίδιο χρώμα. Εντάξει, όποιος θέλει να ψωνίσει, ευτυχώς όμως υπάρχει αυτό το καινούριο το. Click on. Δεν ξέρω πώς. Click out. Δεν ξέρω. Στέλιο, πώς λέγεται. Μπράβο, click away μου. Μπράβο. Πες το μου λίγο πάλι. Άλλη μία. Πες το άλλη μία. Πες το ξανά, πες το ξανά, πες το μου στα ελληνικά. Πες το ξανά κι άλλες φορές, τις ξένες γλώσσες μη τις λες. Πες το ξανά πιο δυνατά, μη μου το λες στα αγγλικά. Πες το ξανά, θα τρελαθεί, ο Παπινιώτης δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Αυτό ήταν έτσι με την ομάδα μου, σας κάναμε κάτι λίγο. Ναι, δεν θέλει τα αγγλικά καθόλου ο Παπινιώτης καθόλου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του. Δεν είναι click away, είναι παραγγελία για όξο. Δεν είναι lockdown, είναι απαγορευτικό. Και δεν είναι sexting, είναι γιονολακριντή. Όχι, όχι, μας μαυρίζει την ψυχή σήμερα. Αυτό τι είναι? Άστα. Άστα. Δεν θα το πιστέψεις, Νικόλα. Δεν το πιστεύω, μην το πεις. Λοιπόν, δεν το πιστεύω. Έχω μεγάλη στεναχώρια. Δεν. Άσο. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά. Εδώ. Η Ιωάννα. Συγγνώμη, το εδώ. Να του συγκεντρώσω στο σπίτι. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, η Ιωάννα η Τούνη. Η Τούνη. Η Τούνη. Η Τούνη. Μας αποκάλυψε το πότε θα δημοσιεύσει στο Insta φωτό με το νέο της το boyfriend. Τι λες ρε, τι νέο είναι αυτό, τι νέο. Νέο, ξέρεις πότε. Πότε. Άμα αραβωνιαστεί λέει, άμα μείνει έγκυος. Ναι, κουράστηκε το Ιωαννάκι. Ναι, για χειροκρότημα, πολύ. Ναι, ναι. Α, δεν χειροκροτάει, δεν κάνει άλλο. Απλά ακούγεται το ίδιο. Ανύπο. Μόνο αν μείνει έγκυος θα δεις φωτογραφία με το Γιάννη το σιδεράκι, παιδί μου. Α, είπε τη σχέση. Ναι, ναι. Την ξέρουμε τη σχέση σαν όνομα. Δεν ξέρουμε σαν πρόσωπο. Δεν θα βγει. Όχι, άμα θέλω, δεν μπορώ να μπω να βρω και στον Γιάννη Ζωτεράκη. Για μπες να βρεις. Δεν θέλω. Μην μπεις. Okay. Λοιπόν, το μόνο που έτσι με. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Βλέπω ότι έχεις βγει με ένα μακρόσυρτο ρυθμό. Είσαι κανένα 20 λεπτό εδώ, αυτό νιώθουμε. Ναι. Ναι. Έχεις να πεις κάτι άλλο. Σε ενοχλώ, Νικόλα, σε ενοχλώ. Έχω να πω, γιατί κι εγώ άμα είχα ένα boyfriend, τι ωραία που θα ήταν, Νικόλα, που δεν μου έχει βρει. Να σου πω, είναι οι στιγμές που πεθαίνει ο ρυθμός, είναι που βγαίνει έτσι. Εμπάσχε, αρχικά σοκ, παιδιά, για την Τούνη. Δεν θα ανεβάσει, λέει, πια το αγόρι στο Insta και θα την περιμένω να τη δω με την κοιλιά τούρλα. Παιδιά, δεν, κλείνω τα σύνορα. Δεν μ' αρέσει όλο αυτό. Με βασανίζει. Μπορώ να πω ότι με βασανίζει, αλλά και δεν την αδικό, γιατί έχει τραβήξει πολλά και Τούνη. Έχετε. Α, Ιωάννα από εδώ, εμείς, ξέρεις, εγώ σ' αγαπώ πολύ. Σε στηρίζω σε κάθε σου βήμα, σε κάθε κλικ. Προχώρα, μη μασάς. Έχει και τα αντισώματα από COVID. Δεν φοβάσαι τίποτα. Αφού κάθε φορά κάνουμε τόση ώρα και παίζει ακριβώς το ίδιο.
Μα του έχω βάλει 20 ευρώ. Πότε τελειώσανε. Κάνει τις πρόβες και του τελειώνει η ενέργεια. Εγώ δεν είδα, δεν είδα. Δεν είδα. Κοσάρικο. Χαρτούρα. Χαρτούρα. Εκεί θα... Έρχεται τώρα. Όπως θα έρθει με τη δύναμη αυτή, θα φτάσει Πάτρα όμως. Αυτό φοβάμαι. Να σας πω για τον COVID όμως τώρα που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία. Έχω πολύ καλά νέα. Το κάνω πρόλογο. Και ποια είναι αυτά, θα μου πει ρε Νικόλα, μικρέ και τρίαντα φιλένιε. Βρέθηκε καινούριο τεστ. Μαρμότα, δεν έχει κάτι άλλο. Πολύ πιο ευχάριστο, μπράβο. Ούτε μαρκούτσα στριπάει τον εγκέφαλο, παιδιά. Ούτε μοριακά, ούτε rapid, sudden, mappy, τίποτα. Εγώ έτσι κι αλλιώς θέλω να το ξέρετε πώς. Δεν εμπιστεύομαι τα τεστ. Κανένα από όλα αυτά που μου έχουν φέρει. Μόνο σκύλος τώρα πια. Εκείνος ξέρει. Σκύλε, έλα πες μου, πού να πάω. Α, συγγνώμη, το πήγα λάθος. Το πήγα, ε. Άφησε το ταλέντα σου να σε διπλωθεί και να ανέβει μια οκτάβα. Σκύλε, έλα πες μου, πού να πάω. Και βρες που έχω ιό, βρε μήπως και σωθώ. Σκύλε, μια βοήθεια σου ζητάω. Μύρισε για κορονοϊό. Όσα λένε οι σκύλοι μεταξύ τους, ξέρουνε καλά, παίρνουν μυρωδιά. Άκουσε τους, πιάσε για τη μάσκα. Για το COVID ρώτα τα σκυλιά. Είχα καλή αρχή, χαζή μέση, αλλά ωραίο φινάλε, ωραίο φινάλε. Τέλος, παιδιά, αυτό ήταν. Εγώ παίρνω αντιτρίκι. Να φέρουμε και άλλες φωτογραφίες. Έχει παχύνει λίγο τρίκι. Εδώ μην το δει και πει. Πότε να τα φέρω στο πλατό. Πρέπει τώρα να τα φέρω στο πλατό. Θα ξαμοληθώ εδώ, εδώ, να μυρίσουν, να ξέρω κι εγώ τι μου γίνεται. Αν και ο Sky από υγεία. Επόμενο πλάνο, λέει, ανακοινώσεις, κλείνει το κανάλι και την όλη. Ωραία. Εκπαιδεύονται σιγά-σιγά, παιδιά, οι σκύλοι και από τη μυρωδιά θα καταλαβαίνουν αν έχεις ή όχι την κορώνα. Πάλι τα τετράποδα, τα καημένα που λέγαμε ότι τα μεταφέρουν, θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Τόσα χρόνια επιστήμη και ακόμα ο Σκύρος ξέρει πιο καλά να τα λέμε αυτά, Στέλιο. Είμαστε και φιλόζωοι σε αυτή την εκπομπή. Φαίνεται από τους συνεργάτες μου όλους που φροντίζουν πολλά κατοικίδια, εννοώ. Φεύγω από αυτό, τελειώσαμε με τον COVID. Τέλος, πάω τηλεοπτικά. Έκανα λίγο να δω τηλεόραση χθες. Ξέρεις τι γίνεται. Συνειδητοποίησα, ρε παιδιά. Έχει πολλά η τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να πούμε ότι είναι η χρονιά. Τι χάλια όλα είμαστε. Αλλά έχει πολλά, εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις όμως τι λείπει. Λείπει ένα ωραίο. Όχι, δεν θέλω κάτι. Μην ποταράχτηκε, πατάει τα κουμπάκια του. Ένα ωραίο, έτσι καλό reality ζευγαριών. Να πάνε και έτσι να κλειστούν τα ζευγάρια μαζί, τάκ, τάκ, να κάνουν και έτσι τίποτα δοκιμασίες, ε. Δεν τη νιώθετε την έλλειψη καθόλου. Τη νιώθετε, έχετε συντονιστεί με τον Α, γιατί ο Α τη νιώθει την έλλειψη. Γι' αυτό και μάλλον θα το κάνει. You go, girl. Στέλνει μηνύματα, μαθαίνω, ψάχνει κόσμο. Έχω να προτείνω μερικούς. Πάντα αυτή η εκπομπή αυτό κάνει. Πρέπει να βοηθήσουμε τα άλλα κανάλια για να έχουμε και εμείς δουλειά. Προτείνω Αντελίνα και Χάρη Βαρθακούρη, αν μπορούν, με το Σούκου. Ελένη Μενεγάκη με Ματέο. Εδώ θα ήταν ωραία κάτι να συνέβαινε διάμεσα. Δεν έχεις προτείνει το κατάλληλο ζευγάρι. Να. Ελένη Μενεγάκη και Ματέο. Ωραία, βλάκας. Να πάνε και έτσι με τα ραπανάκια να τους γιορτώσουν όλοι. Ο Παναγιώτης ο Βασιλάκος με την νικήτρια ο Μπάτσελορ. Να μην μας γλύψει. Και τέλος. Α, εδώ θα κάνει το χαμό. Ωραία. Και τέλος ο Τρίφωνος Σαμαράς με την Έφη Σαρή, έτσι για την τρέλα. Έτσι, να κερδίσουν και ας μην κάνουν και τίποτα. Μόνο να πάνε, να τους βλέπουμε εκεί. Έχω νεύρα. Δεν θέλω. Έχω πάρα. Δεν θέλω, φίλε. Θα έχεις και εσύ νεύρα, μας το πω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Πάω, Νικόλα, φεύγω, δεν θα πω τίποτα. Μην πεις τίποτα. Ευχαριστούμε για όλα. Αλήθεια λες. Αλήθεια, ναι. Να γυρίσω. Όχι. Σε παρακαλώ. Να γυρίσω. Θέλω να το πω. Νικόλα. Βγήκανε, παιδί μου, βγήκανε τα... βγήκανε ονόματα celebrities που συζητιούνται για το Survivor, Νικόλα, εδώ το δικό
μας. Ποιο survivor? Το δικό μας. Γιατί θα γίνει survivor εδώ? Ναι, καλέ. Στείλτε ένα μήνυμα, ρε φίλε, να ξέρουμε που δουλεύουμε. Ναι. Μπράβο. Άκου ονόματα. Μπράβο, το καναλάρα. Μαγκύρα, Στιχούδη, Τούνη, Υποχθόνιος. Ο Ήπο. Ναι, Νικόλα. Oh. Και αυτή η υποχθόνια η σκορδά, σε ρωτάω, Νικόλα. Πού τα βρήκε όλα. Με υποχθόνιος. Μπράβο, αρχικά. Ναι. Είναι όλο αστεία. Μπράβο της. Ποιος είσαι. Το φάνερο τι θα δίνει, κατάλαβες, γιατί τα δίνει. Εγώ είμαι η βασίλισσα του breaking, γιατί τα δώσανε στη φίλη. Αυτή πότε στέφτηκε, ρε φίλε. Εντάξει, λίγο σεβασμό ζητάω και φεύγω για να μην κουράσω. Δεν είναι μερικές φορές που ονειρευόμαστε και έχουμε τόσο ζωντανούς εφιάλτες που πιστεύεις ότι όντως το ζεις. Αυτό είναι αυτή η κατάσταση, αυτό. Ενδιαφέρον να ακούγεται, μπράβο. Να το δούμε το. Το Survivor, ωραίο. Η Τουνάρα με τον σύντροφο θα τον αποκαλύψει τη δοκιμασία. Ωραίο κι αυτό. Πολύ καλό. Μόνο Στιχούδη με Μαγκύρα σκέφτομαι να μαλώνουμε την καρύδα. Τέλειο, ονειρικό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στο κανάλι. Μπράβο. Πώς θα μείνει έγκυος η Τούνη. Όλα θα κάνει στο reality. Η κοπέλα αφού έχει και προσωπική ζωή. Δεν την ξέρουμε τώρα στα stories, αλλά μπράβο, φιλιά στην Ιωάννα σήμερα χωρίς λόγο. Τη Τούνη. Τώρα, αν μιλάμε βέβαια για reality, αναγκαστικά πρέπει να αναφερθώ στην ναύ αρχίδα των reality. Δεν χρειαζόταν, ήταν πολύ ξεκάθαρο. Και ποια είναι η ναύ αρχίδα, όλο μαζί, πάλι εγώ τα ακούω. The Bachelor. The Bachelor. Όχι, δεν γίνεται, είναι το ίδιο. Πρέπει να κάνει πιο λίγο, είναι σε άλλο κανάλι. Κώστα, πάμε το γνωστό, λέει ρε φίλε, στο συνεργείο. Κώστα, βάλ του ένα να φύγει. Το ήθελα πιο λίγο. Άσχετο. Τι συνέβη του Δοκόμου. Λίγο. Δεν σου θυμίζει τίποτα αυτό που σου δείχνω. Λίγο. Την κακιά. Έλα, λίγο. Ξαναπες, ξαναπες. Πολύ ωραία. Το Bachelor. Πολύ ωραία. Εντάξει, το παιχνίδι, παιδιά, αυτό έχει έρθει για να μείνει δυστυχώς, δεν κάνω πλάκα. Το show ξεκίνησε απαλά. Θέλω να το θυμηθούμε λίγο, να κάνουμε ένα ιστορικό. Έτσι με τα γνωστά τα γλυκόλογα. Γιατί σε ζώο. Ωραίο, ωραίο. Κάποιο, ωραίο. Κάποιες ευχάριστες συνομιλίες στη συνέχεια, δηλαδή κάπως μετά ανοίχτηκε. Μιλήσεις, αλλά ανθρώπινη αντίληψη δεν έχεις, ούτε αυτή και ούτε άνθρωπος είσαι. Δεν δέχομαι και με προσβάλλει το γεγονός. Σε προσβάλλω! Τι ναι! Σε προσβάλλει τη Ραφαέλα, γιατί προσβάλλεις. Δεν μπορείς να μιλάς για προσβολή από τη στιγμή που εσύ ίδια προσβάλλεις. Δεν θα σηκώνεσαι και το έχω κι εγώ πόνο να σηκωθώ. Το voice σου. Δεν είναι ωραίο να μιλάς για προσβολή από τη στιγμή που εσύ ίδια προσβάλλεις. Μαζέψου, Ριέτα. Με συγχωρείτε, κρίμα το όνομα. Μπράβο όμως, τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης εντωμεταξύ απορούσε πραγματικά. Απορούσε αυτό, τις έβλεπε και απορούσε, έχει πάθει απορία. Τι έχει γίνει σήμερα με τα κορίτσια, η μία τη λέει στην άλλη συνέχεια και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Πολύ ωραία, απορριθμίστηκε. Παναγιώτη μου, σου έχω νέα breaking, έχω κι εγώ το breaking. Εδώ και μήνες μόνο αυτό γίνεται. Δεν ήταν μόνο χθες τα ράχτια, χθες του το δείξανε για να μην φύγει τρέχοντας. Μετά πήγαν για να ρίξει στο βράχο, to the rock. Κλασική πεμπτούλα, πολύ ωραία. Να το, η Ριέτα λύγησε, η Ριέτα δεν άντεξε καθόλου. Δεν μπορούσε να ανέβει στην κορυφή. Το υψόμετρο ήταν σαφέστατα σοκαριστικό. Έκοβε την ανάσα. Δείξε μου λίγο μία υψόμετρο. Πολύ τύπο. Ήταν 1,5 μέτρο. Δεν είναι εύκολο 1,5. Δεν είναι, δεν είναι. Σκίστηκαν οι εθέρες. Το κορίτσι λογικό ζαλίστηκε. Είναι, φεύγει παράπονο οξυγόνο. Τέλειο. Εγώ 1,5 μέτρο πού να ανέβω. Όχι, που θύμισα μέσα στο κάτω. Μετά πήγανε για φαΐ τον μπουκόνο να κάνει την πιφτέκια. Τσακωνόντουσαν πια τον μπουκόνο καλύτερα. Από υπέροχο. Και μετά. Τι από πριν χρώσταγε. Δεν ξέρω. Κώστα, χτύπαρε αυτό που χρώσταγες πριν. Και μετά, σοκ. Η Νικολέτα έφυγε και έδωσε στο γαμπρό ένα πεταχτό φυλάκι μόνο. Κράτησε επίπεδο το κορίτσι, μπράβο. Ο Πάνος τρελάθηκε. Πήρε το κάμπριο και πήγε μέσα στη νύχτα στη βίλα να ζητήσει τα ρέστα. Τυχαία άφησε τα φώτα του αυτοκινήτου ανοιχτά για να φωτίζουν τυχαία ένα κάδο που είχε βρεθεί εκεί. Τυχαία που ο Παναγιώτης τυχαία τον κλώτσισε, όπως και τυχαία πέσανε μετά με την Αντζελίνα, με τον Μπάγκη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχαν πέσει και στο ξένο Bachelor. Τυχαίο κι αυτό, τουλάχιστον έτσι μας λέει η Σούλα η Γκλάμουρους. Χρόνια πολλά πάλι στη Σούλα για χθες. Πολλά τυχαία μαζεύτηκαν, παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Και αυτό το Bachelor έχει καταδείξει και επικίνδυνο για τη σωματική την ακαιρεότητα, για την ψυχική δεν το συζητάμε καν. Είναι άλλη κουβέντα. Δηλαδή, ρε Αλφα Έλεος, μία πέφτουν απ' τα άλογα, μία λιποθυμάνε στην τελετή των κιονολούλουδων, μία τη πα στο Λούνα Πάρκ να ανεβάζει το Θεό, μία χτυπάνε με το αυτοκίνητο.
γαμπρό, πολλό συνέχεια λύσα. Καμός ξανά, της έχει βρει το κακό. Πίπε, ζήπια, με το κανάλι αυτό. Ο Αλφα βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Ο Αλφα βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Ο Αλφα βλάπτει σοβαρά, ας το πούμε πια και την παιδεία σου. Ο Αλφα βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Κι όλα τα κορίτσια εκεί μέσα δεν είναι καλά. Φτάνει λίγο έλεος τώρα κάπου, συγχάθηκα πια. Ο Αλφα βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Ο Αλφα βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Τα ατυχήματα πολλά και να κανονίσεις την πορεία σου. Ο Αλφα βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Ωραίο, Πολ, μπράβο.